Ραγδαία μεταβολή στο σκηνικό του καιρού με βροχές, σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις βοριάδες, με την επιδείνωση να ξεκινά από τα βυτικά και να επεκτείνεται σε όλο το νησί. Θα ξεκινήσουν πολύ γρήγορα οι βροχές, αρχικά από τα δυτικά, αλλά πολύ γρήγορα θα επεκταθούν και ανατολικότερα. Οι βροχές αναμένεται ότι θα είναι αρκετά σημαντικές, ιδιαίτερα για τις κεντρικές και δυτικές περιοχές του νησιού και περισσότερο βέβαια για τα βόρεια. Θα το ξεπεράσει αυτό, εδώ ξεπερνάμε τόσες δυσκολίες. Τόσα μας έχουν στριμώξει, τα ξεπερνάμε. Τόσες μπόρες. Αυτό θα φοβηθούμε. Τόσες μπόρες. Μπόρες και πολλές μπόρες έχουν περάσει. Ένα περαστικό κύμα είναι. Δεν είναι τίποτα. Κρυώνεται. Εγώ, όπως βλέπεις, άμα κρύωνα θα φορούσα που βάζω. Θα φορούσα ένα πάπλωμα, θα τυλιόμουν μια κουβέρτα. Άρα δεν κρυώνω. Μόνο στους τουρίστες χάλασε τα σχέδια που δεν πήγαν παραλία, ε. Και αυτινός είναι καλά, γιατί τέτοιο πράγμα δεν το βλέπουν. Εδώ βλέπουν ότι τραβάνε πολλές φωτογραφίες. Μπήκα. Μπήκατε στη θάλασσα. Ναι, μπήκα, αλλά μπήκα λίγο, 1-2 λεπτά. Δεν μπορούσα άλλο. Μα κάνει πάρα πολύ κρύο, έτσι. Εγώ το έχω, έρχομαι κάθε μέρα και μπήκα. Οι νότιες περιοχές της Κρήτης και κυρίως του Ρεθύμνου επηρεάζονται περισσότερο από τους θυελλώδεις ανέμους, με το λιμεναρχείο Ρεθύμνου να έχει θέσει σε ετοιμότητα προσωπικό και πλωτά μέσα για τυχόν παροχή βοήθειας. Ενώ οι άνεμοι είναι, που είναι και το, θα λέγαμε, το πιο επικίνδυνο κομμάτι αυτής της καιρικής κατάστασης, και πάλι είναι στα δυτικά τμήματα, δηλαδή και πάλι το Ρέθυμνο με τα Χανιά, αλλά γενικά όλος ο νότος αναμένεται ότι θα έχει πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους και ιδιαίτερα νότια του Ρεθύμνου, όπου εκεί οι εντάσεις των ανέμων θα ξεπεράσουν τα 8 με 9 μποφόρ σαν μέγιστες εντάσεις. Σας βλέπουμε και βάφετε. Δεν φοβάστε μήπως ο καιρός σας χαλάσει τα σχέδια? Τι να κάνουμε, πρέπει να τελειώσουμε εδώ. Δεν θυμίζει καθόλου Μάιο, έτσι. Όχι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο καιρός δεν έχει ζεστάνει, δηλαδή να πεις ότι έχει σταματήσει κάπου. Τη μια χαλάει, τη μια φτιάχνει, τη μια, το πρωί έβρεχε. Δεν πάμε παραλία σήμερα. Αν βγει ο ήλιος, ίσως να πάμε. Είναι καλά εδώ. Μπορούμε να δούμε τα κύματα και να βγάλουμε φωτογραφίες. Αντιθέτως, ο καιρός ήταν ιδανικός για όσους αγαπούν το kitesurf. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από την Αμουδάρα. Με τη βοήθεια έτου, σέρφαρε στο νερό πάνω σε μια σανίδα. Ήταν και σήμερα και αύριο και σίγουρα από τον Ιούλιο και μετά είναι και το kite. Όσο οι λόγοι είναι έξω, εμείς είμαστε μέσα και το απολαμβάνουμε. Άκρως εντυπωσιακές είναι εικόνες από το λιμάνι της Σούδας, όπου χθες πολίτες άκουγαν τα πλοία αλλά δεν τα έβλεπαν λόγω ομίχλης. Αισθητή ως 10 βαθμούς είναι η πτώση της θερμοκρασίας στο νησί μας, η οποία καταγράφει ασυνήθιστη πτώση για την εποχή, όπως δήλωσε ο Μανώλης Λέκας, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται το Σαββατοκύριακο. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν βόρειοι αλλά πιο εξασθενημένοι και η θερμοκρασία σιγά σιγά θα ανέβει σε υψηλότερα επίπεδα. Ενώ από την Κυριακή φαίνεται ότι γυρνάμε και πάλι στην καλοκαιρία.